Λουκέτο στο ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Εκκλησιαστικοί ηγέτες διαμαρτύρονται για τα φορολογικά μέτρα που έχει επιβάλει το Ισραήλ καθώς και για τον νόμο περί απαλωτρίωσης ακινήτων. Κάνουν λόγο για συστηματική και άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον των χριστιανών στους Αγίους Τόπους. Αυτή η συστηματική και πρωτοφανής επίθεση εναντίον των χριστιανών και της Ιερής Γης παραβιάζει κατάφορα τα πιο βασικά κυριαρχικά δικαιώματα. Οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν όταν η Δημοτική Αρχή της Ιερουσαλήμ ακύρωσε φορολογική εξαίρεση που απολάμβαναν εμπορικές ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκαν σε εκκλησίες. Αναφορικά με το νομοσχέδιο περί απαλωτρίωσης ακινήτων, οι Ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι προστατεύει μισθωτές κατοικιών από το ενδεχόμενο οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται εκκλησιαστικά ακίνητα να μην παρατείνουν τις μισθώσεις τους. Αυτό το φρικτό νομοσχέδιο, εάν εγκριθεί, θα καταστήσει δυνατή την απαλωτρίωση των ακινήτων των εκκλησιών. Αναφέρεται σε ανακοίνωση των ηγετών της Ελληνοορθόδοξης, της Ρωμαιοκαθολικής και της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο ναός της Αναστάσεως ή ναός του Πανάγιου Τάφου βρίσκεται σύμφωνα με την παράδοση στο σημείο όπου ετάφη ο Χριστός και θεωρείται ο ιερότερος τόπος του χριστιανισμού.